Μέσα σε όλα αυτά που περιέγραψα, τα τραγικά, όντως τραγικά, που θυμίζουν έσχατους χρόνους, που δεν ξέρει ο άνθρωπος από πού θα του έρθει και ποιον να εμπιστευτεί, ευρεθήκαμε εμείς με αυτούς τους αναπτήρες να έχουμε αυτόν τον λόγο. Λένε μερικοί ότι είναι τολμηρός. Τι τολμηρός είναι? Απλά είναι αληθινός, απροσποιητός, χωρίς συμφέρον, ανεπιτίδευτος. Μάλιστα μπορώ να πω ότι εμένα σε επίπεδο συμφέροντος δεν μου συμφέρει να γίνομαι τόσο αιχμηρός και τόσο αποκαλυπτικός. Νομική σπούδασα. Μπορούσα να το παίζω δικηγορίσκος και να τετραγωνίζω και τον κύκλο. Αλλά ξέρετε, θα ήμουν ανάξιος Υιός Αγίων Πατέρων. Τι θα πω του Αγίου Ιακώβου αύριο που θα πάω πάνω? Πριν λίγες μέρες ήρθε ένα παιδί το οποίο ξέρω εγώ έχει δαιμόνιο. Ήρθε να ξομολογηθεί. Ήταν ήσυχος, δεν είχε εκείνη την ώρα. Αυτός ακούει το δαιμόνιο μέσα του. Αλλά όταν τον διαβάσαμε με μερικούς πατέρες εδώ, έκαμε φοβερή έξαρση. Και αποκαλυπτικό δαιμόνιο. Να σου λέει πράγματα που έκαμες πριν 50 χρόνια, αξιωμολόγητα. Λοιπόν, σαν μιλούσαμε, αυτό είναι παρέθεση. Κάτι ηρωνεύτηκα εγώ τον σατανά. Με φάσε και μου λέω του τον σατανά. Εμμυρμήγκιν του λέω. Μην του δίνεις δικαιώματα. Και οι πατέρες λένε ότι είναι μυρμυγκολέον. Αν του δώσουμε δικαιώματα, γίνεται λιοντάρι μέσα μας. Αλλά εάν μετανιώνουμε, είναι ένα μυρμήγκι με το όνομα του Χριστού, το πατούμε και σβήνει. Και αμέσως επαναστάτησε το δαιμόνιο που έχει μέσα του και τι του λέει? Πες του να τον περιμένω να τα πούμε με τον νεόφυτον που να πεθάνει και να έρθει στα τελώνια. Ακούεις? Να είμαι εκεί να τον καρτερώ. Αν είμαι, του λέει μυρμήγκι. Ξέρετε ότι πολλοί θεολογούντες και κληρικοί αφισβητούν και τα τελώνια. Λοιπόν, του λέω και εγώ όταν μου είπε, έπιανε το γέλιο, λέει, μου θυμώθηκε που είπες ότι είμαι μυρμήγκι και μου είπε μου ότι να σε περιμένει στα τελώνια να σου δείξει πόσο μυρμήγκι είναι. Λέω του Πέτου ότι δεν το φοβούμαι. Ενάρτη μάνα μου εις τα τελώνια, ενάρτη και η γιαγιά μου Μυροφόρα, ενάρτη και ο Άγιος Ευμένιος, ενάρτη και ο Άγιος Ιάκωβος. Μα μόλις άκουσε το όνομα Ιάκωβος, βγάλει μια κραυγή, ο παστόρ εγκασέκαψε μας. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια εμπειρία, τέτοιων Αγίων Πατέρων και Αγίων Μητέρων, είναι δυνατόν εγώ να τετραγωνίζω τον κύκλο? 60 χρονών άνθρωπος τι είμαι? Μελοθάνατος. Αλλά από τη στιγμή που ο Χριστός εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου δοξάζω το μέγα όνομα των Θεομητορικών, έγινε Θεός τέλειος και τέλειος άνθρωπος, έχω ζωή αιώνιον. Εν τελειώνει η ζωή μου στα 60 και στα 80 και στα 90. Ένα γιοφύρι είναι ο θάνατος. Και μετά τελεύτητο ζωή, λειτουργία ουράνια. Να λειτουργά ο Χριστός
Και εκεί θα είναι και ο Ιάκωβος ο Άγιος. Εκεί θα είναι και ο Άγιος Ευμένιος. Εκεί και ο Άγιος Παΐσιος. Εκεί και η Μιλιά και η Μυροφόρα. Τι να τους πω εγώ. Έκανα πολιτική και προσπαθούσα να πω ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια επιθυμία που την έβαλε ο Θεός. Είναι η μάνα μου που ήταν έτσι αυστηρή, μου είπε «Πού σου χαμένε, εν τούτα που σου μάθα». Έτσι. Θέλω να πω, έχουμε και μια υποχρέωση απέναντι στους πατέρες μας και στις μητέρες μας. Που για να είμαστε μέσα στον ναό, Χριστούγεννα μέρες, αντί στα ρεβελιών, εν τούτη που μας έβαλα μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε μια υποχρέωση να ομολογούμε. Ήρθε ένα παιδί να με εξομολογηθεί μες τούντες μέρες. Ομοφιλόφιλος, αγωνιστής όμως. Του είπα να σου πω έναν τρόπο να σταματήσει σιγά σιγά την εσχρημπράξη. Πέ μου λαλί μου και κλαί. Άλλοι να σου πούν να κάνεις μετάνοιες. Άλλοι να σου πούν να κάνεις νηστείες πολλές. Εγώ να σου πω δύο πράγματα. Μην εστιάζεις το μάτι σου πάνω στα σώματα που έχεις πειρασμόν, τα αντρικά σώματα. Διότι εκ του εράν τίχτεται, εκ του οράν τίχτεται το εράν, από την όραση γεννιέται η επιθυμία. Και δεύτερον του λέω, να αγαπήσεις την ομολογία. Λίγο το πρώτο είναι κατάλαβα του. Το δεύτερο δεν το κατάλαβα. Μου του, μάνε κατάλαβε, είναι τα εποχή ζούμε. Ζούμε την εποχή που και να ομολογήσεις και να πεις όχι, ο Χριστός δεν είναι ένας δάσκαλος, ένας μεγάλος μύστης, όπως λένε οι μασόνοι. Είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Είσαι σε μια παρέα. Πίνετε ουίσκι. Καπνίζετε. Χορεύετε. Ανοίγουν συν τέτοια θέματα. Ξέρετε πολλά της μόδας στην νεολαία. Τα θέματα τούτα τα θρησκευτικά. Εσύ να πεις την ορθόδοξη θέση. Τότε του λέω να έρθει δίπλα σου ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Που έκαμε ένα αγώνα για τον τέλειο Θεό και τον τέλειο άνθρωπο. Έρχεται η άλλη και σου λέει εμείς θα έχουμε εραστές πολλούς μέχρι να βρούμε την τελεία ειδονή και την τελεία απόλαυση. Εσύ να πεις. Κι εγώ ψάχνω να βρω εραστές του ιδίου φίλου, αλλά η απόλαυση σε ένα λου. Είναι η Θεία Λειτουργία. Τούτα τα άλλα είναι διάφορα πανατόρ και ασπιρίνες για να αποκάτσει η πύρωση της σαρκός. Θα έρθει, του λέω, γε μου δίπλα σου η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Μόλις την επικαλεστείς, επειδή ομολόγησες την ορθόδοξη θέση, την ώρα τη δύσκολη του πειρασμού, θα έρθει να σε βοηθήσει να μην μείνει το μάτι σου πάνω στα άλλα σώματα και να γίνει η όραση, λογισμός, επιθυμία, φαντασία και πολύ πιθανόν και πράξεις. Μα έφυγε το παιδί κατευχαριστημένος.